Είπε ο κύριος Κερτσόπουλος πως κάποια στιγμή στην ιστορία της η κιθάρα χαμήλωσε τονικότητα. Πρέπει να παρατηρήσατε κι εσείς στα μουσικά θέματα που ακούσαμε ως τώρα, στην κιθάρα αυτή την οποία θα παρουσιάσουμε προς το τέλος της συζήτησης αυτής, πως η κιθάρα αυτή παίζει ψηλότερα, δηλαδή όπως οι παλιές κιθάρες. Πριν να μιλήσουμε για αυτή τη συγκεκριμένη, κύριε Κερτσόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάποια στιγμή στην ιστορία της κιθάρας, περίπου στο 19ο αιώνα, τέλη 18ου, η κιθάρα χαμήλωσε τονικότητα? Ναι, κύριε Κανελλόπουλε, εάν δούμε την αρχαία ελληνική κιθάρα στην τονική περιοχή που έπαιζε, θα δούμε ότι έπαιζε μία οκτάβα, μία όγδοη ψηλότερα από τη σημερινή μας κιθάρα. Στον 12ο, 13ο και 14ο αιώνα, η Βιόλα Νταμάνο θεωρείται ένας συγγενής της κιθάρας, αλλά επειδή έπαιζε χαμηλότερα δεν την ονόμασαν κιθάρα. Η Βιχουέλα, που πολλές φορές ταυτίστηκε με την κιθάρα, πάλι δεν ονομάστηκε κιθάρα. Ονομάσανε κιθάρα οι μουσικολόγοι της τότε εποχής και οι μουσικοί την τετράχορδη και την πεντάχορδη κιθάρα που κατάφερε τον 15ο αιώνα να μπορέσει να παίξει στην περιοχή της αρχαίας ελληνικής κιθάρας. Αυτό που είχε συμβεί στο 15ο αιώνα, οι ψηλές συχνότητες να μετατοπίσουν τις χαμηλές, ξαναήρθε στον 18ο αιώνα να ξαναγίνει αντίστροφα. Ήρθαν οι χαμηλές συχνότητες των Ισπανών, όπου φτιάξανε την εξάχορδη διπλή κιθάρα και την εξάχορδη μονή ως αφορά τις χορδές, και επειδή μέσα στη μουσική τους και στο χορό χρειαζόντουσαν πολύ τις χαμηλές συχνότητες, επηρεάσανε άμεσα την ηχητική, και οπότε αυτό που είχε συμβεί το 15ο αιώνα αντίστροφα συνέβη και το 18ο και χαμήλωσε μία οκτάβα. Thank you.
Τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η κιθάρα, κύριε Κερτσόπουλε? Η ιδιαιτερότητα υπάρχει στις χορδές, κύριε Κανελλόπουλε. Είναι μια παραδοσιακή κλασική κιθάρα από ό,τι βλέπετε, εκτός από αυτό το πεντάλ, τον τύπο πεντάλ που υπάρχει με τις σοπές εδώ πέρα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι, αλλά η καινοτομία είναι στις χορδές. Με τη βοήθεια του Θεού έχω κάνει μια πολυετή εργασία πάνω στις χορδές και η έκτη χορδή είναι η τέταρτη χορδή της κιθάρας, η οποία έχει γίνει έκτη. Από εκεί και πέρα, από την πέμπτη έως την πρώτη χορδή, το υλικό είναι τελείως καινούριο, με πολύ ψηλότερη μάζα και οι χορδές είναι στριφτές. Και αυτή είναι η ανακάλυψη, όπου σε οποιαδήποτε κιθάρα και να μπουν, θα υψώσουν την τονικότητα από μία έκτη μεγάλη έως μία οκτάβα. Από τι ξύλα είναι κατασκευασμένη αυτή η κιθάρα, την οποία εσείς ο ίδιος έχετε κατασκευάσει, να επαναλάβω? Έχει τζακαράντα, βραζιλιάνικο παλίσανδρο για πλάτη και πλευρές, έλατο, έβαινο, ονδούρας μαόνι στο λαιμό. Είναι μία τυπική παραδοσιακή κλασική κιθάρα. Βλέπω ακόμη τον καβαλάρι που είναι ξύλινος. Βεβαίως, ο καβαλάρης έχει αλλαχτεί και είναι ξύλινος για να δώσει μία ιδιαίτερη ζεστασιά και την ίδια στιγμή ένα ιδιαίτερο μέταλλο σε αυτό τον τύπο χορδών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Ναι. Ποια χρησιμότητα έχουν αυτές οι οπές? Είπατε ένα είδος πεντάλ, δηλαδή ρυθμιστικό χρώματος. Και χρώματος και απλώματος και μαζέματος ήχου. Δηλαδή, εφόσον το δεξί χέρι παίζει εδώ πέρα, αν μπορώ να σας δείξω ένα παράδειγμα, όπως παίζει το δεξί χέρι εδώ, κινείται την ώρα της ερμηνείας και, παραδείγματος χάρη, σηκώνοντας μόνο το χέρι, χωρίς να κάνω τίποτα από το αριστερό, έχω πεντάλ. Αν δεν το σηκώσω, θα βγει αυτό. Οπότε, για να τελειώσουμε την σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα να αποσπάσω μια υπόσχεσή σας, να παρουσιάσουμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση τις καινούργιες πέντε κιθάρες που έχετε σχεδόν έτοιμες, αλλά αυτές είναι με πραγματικό πεντάλ. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Κανελλόπουλε. Αν θέλει ο Θεός, και σας ευχαριστώ και για την σημερινή παρουσίαση της δουλειάς μου. Εγώ ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας και παίξατε αυτά τόσο υπέροχα πράγματα, όσο και για αυτά που μας είπατε.